Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Δράξαστε παιδείας και απόψε μαζί μας με μια άλλη διαφορετική εκπομπή σήμερα. Με καλεσμένη τη Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου, την κυρία Σάνδρα Δωροπούλου. Βρισκόμαστε σε έναν πολύ γνώριμο χώρο για μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή και ευλογία, μπορώ να πω, να έχω καλεσμένη τη Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου στην εκπομπή μας σήμερα και να παρουσιάζουμε για πολλωστή φορά, αλλά για πρώτη φορά μέσα από το δικό της βλέμμα και τη δική της παρουσία και τη δική της διεύθυνση, το αγαπημένο μας ελληνικό γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο εδρεύει εδώ στο Λονδίνο για δεκαετίες πια. Κυρία Δωροπούλου, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Στην εκπαιδευτική μας εκπομπή, η οποία ανήκει σε εμάς αρχικά. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι κοντά σας, να είστε καλά. Θέλω να κάνουμε έτσι μια γνωριμία και πάλι με το Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο του Λονδίνου, για να το δουν και οι φίλοι τηλεθεατές και να το γνωρίσουν καλύτερα. Είναι ένα αδικημένο, αν μπορώ να πω, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, σχολείο, το οποίο θα πρέπει να ήταν και είναι στη βάση του το πρώτο σχολείο που θα πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μας εδώ στην παροικία. Και έτσι δράτουμε, ας πούμε, της ευκαιρίας αυτής, αφού αναλάβατε εσείς τη διεύθυνση από φέτος, να δούμε πώς μπορεί αυτό το σχολείο να δουλέψει καλύτερα. Βέβαια, αναφερόμενοι πρώτα στο πώς ιδρύθηκε στο σχολείο, λίγα λόγια για το στήσιμο, πώς είναι δομημένο αυτό το σχολείο. Το σχολείο αυτό λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Λονδίνο. Είναι το μοναδικό αμυγές ελληνικό σχολείο που υπάρχει στο Λονδίνο και νομίζω και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, αμυγές ελληνικό γυμνάσιο Λύκειο. Το σχολείο υπόκειται, αν θέλετε να το πω έτσι απλά, στους νόμους και στις διαταγές του Υπουργείου Παιδείας απευθείας. Είναι ένα σχολείο, την ιστορία του όλοι την ξέρω, μάλλον εσείς πατέρα την ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Αυτό που εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι χρειάζεται τη στήριξη όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που είναι εδώ στο Λονδίνο και αυτό που πρέπει να πω είναι από αυτά που ξέρω κι εγώ είναι ότι πάρα πολλοί Έλληνες που είναι αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο κάποιοι είναι για 4, 5, 6 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εδώ για να μείνουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ελληνικό σχολείο, το αμυγές σχολείο
που έχει τις πανελλαδικές στο τέλος με το Λύκειο και οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια. Και θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να το στηρίξει, να έρθετε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο σχολείο μας. Έχουμε ανάγκη από μαθητές καινούριους και πραγματικά το σχολείο κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το σημαντικό που θα ήθελα να πω, πατέρα Ιωσήφ. Δεν είναι ένα σχολείο που απλά κινείται στα πλαίσια της στήρησης κάποιων κανόνων, νόμων κτλ. Κάνουμε πάρα πολλά προγράμματα. Υπάρχει πρόγραμμα Εράσμους στο σχολείο το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα πράγματα σίγουρα, αλλά δυστυχώς τα 2-3 τελευταία χρόνια το σχολείο έχει κάποια μικρά προβληματάκια με το θέμα των εκπαιδευτικών, γιατί με την αλλαγή, είδατε, του Brexit που συνέβη, δεν μπόρεσαν οι εκπαιδευτικοί να έρθουν λόγω της βίζα στο Λονδίνο. Υπήρξαν λοιπόν κάποια προβλήματα σημαντικά και αναγκαστήκαμε πέρσι και φέτος να προσλάβουμε ορομισθείους εκπαιδευτικούς προκειμένου σε κάποια μαθήματα να καλυφθούν τα πολύ σημαντικά κενά τα οποία υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά το σχολείο λειτουργεί και ευελπιστούμε ότι αυτή τη χρονιά θα επιληθεί και το θέμα της προσέλευσης των εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στο Λονδίνο, και δεν είναι μόνο για το δικό μας σχολείο, χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και για τα παροικιακά σχολεία κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό αριθμό με αυτό σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια. Από ό,τι ξέρω, αυτό το σχολείο παλιά είχε και 800 μαθητές, 700 μαθητές. Τώρα έχουμε περίπου στα 100 παιδιά και γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό ο ελληνισμός να το στηρίξει. Εγώ προσωπικά ανέλαβα τη διεύθυνση όχι τόσο γιατί δεν το έχω ξανακάνει και είναι κάτι που θέλω να το δοκιμάσω. Είμαι διευθύντρια εδώ και 18 χρόνια σε σχολεία της Ελλάδας, αλλά ήθελα να βοηθήσω και θέλω να βοηθήσω πάνω σε αυτό, να μεγαλώσουμε το σχολείο σε πληθυσμό, να κάνουμε πολλές δράσεις περισσότερες για τα παιδιά μας, και παράλληλα θα μπορούσε το σχολείο να είναι ένα κέντρο ελληνισμού, ένα κέντρο που μπορούν κάποιοι να διδάσκονται και την ελληνική γλώσσα, θα μπορεί να γίνεται εδώ ίσως και η ελληνομάθεια, να γίνονται μαθήματα, να υπάρχουν απογευματινές τάξεις οι οποίες θα στηρίξουν αυτό το αντικείμενο που είναι πολύ σημαντικό. Και πάνω απ' όλα αυτά που σας είπα βρίσκεται ένα πράγμα. Αν θέλετε, η συντήρηση, διάδοση του ελληνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. Αυτό για μένα είναι κάτι που πονάει ιδιαίτερα. Δηλαδή τα παιδιά όλα αυτά που έρχονται, ειδικά για λίγα χρόνια οι γονείς τους εδώ, και γρήγορα πάνε στα αγγλικά σχολεία για να μάθουν τα αγγλικά. Εντάξει, συμφωνώ σε ένα βαθμό, αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί θα πρέπει να επιλέξουμε ένα αγγλικό σχολείο κατευθείαν έτσι γρήγορα. Το σχολείο μας πραγματικά δουλεύει με δύναμη. Οι συνάδελφοι προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα εδώ, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και σε ώρες εκτός βέβαια σχολείου μιλώ πάντα, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Και ίσως και ένας καινούριος χώρος, ευελπιστούμε και σε αυτό, ένας καινούριος χώρος πιο λιγάκι έτσι καινούριος, πιο αναμορφωμένος, να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας. Να πούμε ότι το σχολείο αυτό εδράζεται στους χώρους της κοινότητας εδώ του Αποστόλου Βαρνάβα για μια δεκαετία περίπου τώρα. Να μην αδικήσουμε όμως τα παιδιά με την έννοια, βέβαια τα παιδιά πάντα είναι μπροστά, δεν αδικούνται, απλώς ίσως δεν βάζουν τη σωστή λέξη. Το σχολείο αυτό είναι από μόνο του δίγλωσσο. Εδώ η αγγλική γλώσσα γίνεται πολλές ώρες. Δεν είναι μια γλώσσα των δύο ωρών. Και μάλιστα υπάρχει και η γαλλική γλώσσα, γι' αυτό λέω. Ναι. Άρα όταν κάνουν τα παιδιά 8 με 10 ώρες την εβδομάδα, είναι ένα μπόνους και όλα τα παιδιά είναι δίγλωσσα στη βάση τους. Και πολλά πράγματα από το αγγλικό σύστημα, όπως PCHC, κάνουμε τα ILTS. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κομμάτια στην αγγλική γλώσσα που γίνονται και μέσα στο σχολείο. Δηλαδή σίγουρα ένα παιδί
που θα έρθει εδώ θα μάθει και αγγλικά. Δεν είναι ότι απλά θα μάθει ελληνικά και αγγλικά δεν θα. Γιατί πολλοί έχουν στο μυαλό τους αυτό ότι επειδή είναι και ένα αμιγός ελληνικό σχολείο ναι. και διοικείται, ας πούμε, από το Υπουργείο Παιδείας ναι. της Ελλάδας, τα... ότι είναι ξεκομμένο από την παροικία. Ενώ το ναι. σχολείο αυτό και μάλιστα έχει και τις δύο κατευθύνσεις να μπουν ναι, τα παιδιά ναι, και στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα ξένα και εδώ, πανεπιστήμια. Οπότε δεν υστερεί. Και μάλιστα έχουμε και καθηγητή Άγγλο, native speaker, που διδάσκει εδώ για τους συλλόγους αυτούς, για να μπορούν και κάποια παιδιά, εφόσον παραμένουν εδώ, να επιλέξουν τα αγγλικά πανεπιστήμια. Αλλά σίγουρα τη γλώσσα τη μαθαίνουν και εδώ, την αγγλική. Δηλαδή δεν υπάρχει απώλεια, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο σε αυτό. Ακριβώς. Θα ήθελα να πούμε, οι εκπαιδευτικοί έρχονται από την Ελλάδα, από το Υπουργείο Παιδείας, με αποσπάσεις εδώ, ναι. εκτός από τα τελευταία, από τα δύο τελευταία. Με τριετές αποσπάσεις, εκτός να μας δίνουν ναι. και παράταση, ναι. Πόσοι εκπαιδευτικοί είναι? Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στα 6 άτομα, εμείς που είμαστε από την Ελλάδα δηλαδή, στο σχολείο μας. Οι υπόλοιποι είναι ορομίστοι Έλληνες βέβαια, ναι. στην Ιθαγένεια εκπαιδευτική που έχουμε προσλάβει. Και καταλαβαίνετε, εκεί είναι λιγάκι πρόβλημα, γιατί σιγά σιγά οι αποσπάσεις τελειώνουν των συναδέλφων και κάποια στιγμή θα φύγουν από το σχολείο. Και εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει άμεσα αυτό το θέμα με τη βίζα ή με κάποιον άλλο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα επιληθεί το θέμα των καθηγητών που πρέπει να έρθουν από την Ελλάδα. Είναι πολύ έτσι ζωτική σημασία για να μπορέσει το σχολείο να λειτουργήσει σωστά. Μόνον την παρουσία ορομιστείων εκπαιδευτικών, ακόμα και με επαυξημένα καθήκοντα, το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και δεν θέλει κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο, βέβαια, πατέρα Ιωσήφ. Το αντευχόμαστε. Ναι. Πιστεύω ότι με τον οποιοδήποτε δυνατό τρόπο πρέπει να κρατηθεί το σχολείο ναι, και... αυτό. Και για αυτούς που το φτιάξανε και για εμάς που περάσαμε από εδώ, αλλά και για το καλό της παροικίας. Έχει μια ιστορία αυτό το σχολείο, έχει μια ιστορία. Των παιδιών που φοιτούν εδώ. Έτσι, και πρέπει αυτή την ιστορία να τη συνεχίσουμε, όχι τόσο γιατί είναι ένα σχολείο που πρέπει να συνεχίσει την ύπαρξή του, είναι ένα σχολείο της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μοναδικό ελληνικό γυμνάσιο Λύκειο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μάλιστα μπορώ να πω και από τα μοναδικά και στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί αποστολές, υπάρχουν παντού, ίσως στο Βέλγιο, στο Βρυξέλλες, να υπάρχουν και τα σχολεία, τα ευρωπαϊκά. Ναι, στη Γερμανία συνήθως έχουμε αρκετά ανοιγή ναι, σχολεία. Δεν είναι όμως σε κάθε κράτος έτσι ευρωπαϊκό. Ναι, είμαστε προνομιούχοι. Γιατί παράλληλα με το γυμνάσιο Λύκειο υπάρχει και το νηπιαγωγείο δημοτικό. Έτσι, έτσι, είναι, για παράδειγμα, στην Νορβηγία ή στη Σουηδία υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Δεν υπάρχουν αμυγή σχολεία όμως, υπάρχουν παροικιακά σχολεία. Εύχομαι να συμβεί το καλύτερο δυνατό. Βέβαια, αυτές τις μέρες έρχεται και η Υπουργός μας. Ναι, έρχεται και η Υπουργός Παιδείας. Ναι. Και ελπίζω να επισκεφθεί, να καταφέρει να επισκεφθεί το σχολείο, να δει ναι. με τα ίδια της τα μάτια τον κόπο και τον αγώνα των εκπαιδευτικών, των παιδιών, των γονέων. Μεγάλο κόπο δίνουμε εδώ, όλο το προσωπικό. Ακόμα και η επιστάτρια του σχολείου μας, η κυρία Γιαλούρου, που είναι εδώ χρόνια. Με πόση χαρά μου λέγε τώρα προηγουμένως, θα περιμέναμε, λέει, να έρθει υπουργός να δει το σχολείο, κάτι να πει στα παιδιά. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι θα μπορούν να, εκ του σύνεγγυς, ας πούμε, να λυθούν ή να δουν τα προβλήματα, ναι, να καταλάβουν. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές η αλληλογραφία δεν βοηθάει σε αυτό. Δεν βοηθάει. Μόνο όταν έρχεσαι από κοντά στα θέματα, τα βλέπεις από κοντά. Δηλαδή και εγώ πριν έρθω είχα μια άλλη εικόνα στο μυαλό μου. Τώρα που ήρθα εδώ βλέπω πραγματικά τις ανάγκες του σχολείου. Και ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παιδάκι έρχεται, τώρα μου έλεγε προηγουμένως ένας μαθητής, έρχεται από το Heathrow, από το αεροδρόμιο, παίρνει 2 μετρό, αλλάζει και λέει: «Κυρία, καμιά φορά μπορώ να καθυστερήσω 5 λεπτά». Και του λέω: «Παιδί μου, τι να πω. Εσύ είσαι ήρωας». Αυτό. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Κάτι από τις δραστηριότητες των παιδιών, κάτι εσείς που θέλετε έτσι να τονίσουμε. Κοιτάξτε, φέτος... Βέβαια, σίγουρα η ανάγκη πρωταρχική ναι. είναι να πείσουμε, να πούμε στον κόσμο, να φέρει τα παιδιά τους, τους πάρικους εδώ, τους ανθρώπους που ζουν εδώ ή που έρχονται έστω για αυτά τα λίγα χρόνια, όπως πολύ σοφά και σωστά είπατε. Ναι. Γιατί κανείς μπορεί να ενταχθεί αμέσως. Αφήστε που τώρα όλοι θέλουν να πάνε. Ενδεχομένως να πάνε στα αγγλικά τα σχολεία για τους δικούς τους λόγους. Ναι. Αλλά δεν έχουν όμως και τη δυνατότητα αυτή και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Και γιατί θα τολμούσα να εάν πω... δεν μένει κανείς σε ένα συγκεκριμένο τόπο
Και αν δεν μένει εδώ, δεν τον μπαίνει κανένα σχολείο. Πολύ σωστά. Είναι υποχρεωμένη το κράτος να δώσει εκπαίδευση, αλλά μπορεί να σου πει πήγαινε 50 χιλιόμετρα να βρει ένα και σχολείο. Και θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι, επειδή λέμε αγγλικό σχολείο, ότι είναι κάτι το οποίο προσφέρει το ότι το καλύτερο. Δεν κατηγορώ το αγγλικό σύστημα εκπαίδευση, αλλά και το δικό μας σύστημα έχει πάρα πολλά καλά να δώσει στους μαθητές. Εμείς εδώ προσπαθούμε και σας είπα ότι κάνουμε και προγράμματα Erasmus, αλλά πέρα από αυτό, τα παιδιά φέτος ασχολούνται με ένα πρόγραμμα που λέγεται Junior Achievement και πρόκειται να στήσουν μια δική τους επιχείρηση εικονική με έναν σκοπό καλό, προκειμένου να μάθουν πώς να λειτουργούν μια εταιρεία, πώς τέλος πάντων να τη διοικούν. Επίσης έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά θα βοηθήσουν τους φοιτητές να κάνουν ένα ψηφιακό μουσείο με εικόνες από διάφορα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ ωραία προγράμματα αυτά που γίνονται, δηλαδή, και δράσεις. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε και ωραίες γιορτές, σημαντικές γιορτές με θεατρικές παραστάσεις. Πάρα πολλές δράσεις έχουμε. Σε σχολείο. Γι' αυτό και παρακαλούμε τους Έλληνες απανταχού εδώ στο Λονδίνο να στηρίξουν το σχολείο μας. Για μας είναι χαρά και τιμή και ευλογία, όπως ξεκίνησα να λέω από την αρχή, να είμαστε κοντά σας, να παρουσιάζουμε, και ευχαριστώ και ιδιαίτερα και τον Γιώργο αλλά και τη διεύθυνση του Hellenic που πάντα στην οποιαδήποτε έτσι στιγμή και ευκαιρία είναι παρόντες για να προβάλλουν αυτό το έργο και του σχολείου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πατέρα Ιωσήφ, δεν σας ξέρω πολλά χρόνια, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Βλέπω την προσφορά σας ήδη στον ένα χρόνο, ενάμιση που είμαι εδώ. Ακόμα και αυτό που γίνεται τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να σου δίνει κάποιος το βήμα να μιλάς για το σχολείο σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το βρεις έτσι στον κόσμο μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά, ειλικρινά, το Hellenic TV για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε. Είναι χαρά μας, και αν και άλλοι εκπαιδευτικοί, και εμείς βέβαια μαζί να τα πούμε. Μπορούμε και άλλη να φορά και σε πιο ειδικά με τους θέματα και με τα παιδιά, ας πούμε, να αναδείξουμε αυτό, και μαθητές, αυτό που κάνουν το project ή οτιδήποτε. Κάποιοι εκπρόσωποι των μαθητών βέβαια μπορούμε. Να το παρουσιάσουμε και όταν και ολοκληρωθεί βέβαια να βγούμε ακόμα καλύτερα. Στη διάθεσή σας. Θα είναι χαρά μας, εύχομαι ό,τι καλύτερο, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Ακούσατε την Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου. Φέρετε τα παιδιά σας, υπάρχει χώρος, τα παιδιά θα είναι δίγλωσσα, θα μάθουν καλύτερα ελληνικά σε αυτό το σχολείο, γιατί είναι αμιγώς ελληνικό σχολείο. Πρέπει να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, τη γλώσσα μας, την πίστη μας. Είναι ένα ορθόδοξο σχολείο, πρέπει να το πούμε και αυτό. Ορθόδοξο, βέβαια. Γιατί εδώ πέρα, ορθόδοξο. Ακόμα και τα ορθόδοξα σχολεία που έχουμε διδάσκουν θρησκεολογίες. Εδώ διδάσκονται τα μαθήματα, επειδή έχω διδάξει και θρησκευτικά. Ακριβώς από την παλιά, την Καινή Διαθήκη, η κάθε τάξη με ένα δικό της αποκλειστικό. Επιτελούμε και έργο ορθοδοξίας. Ναι. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες και πάλι. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Πολύ. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Μαζί μας ήταν η Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου, κυρία Σάνδρα Δωροπούλου. Την ευχαριστώ θερμά. Της εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, καλή δύναμη να φτάσει το σχολείο μας εκεί που πρέπει και ακόμα πιο ψηλά. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα, τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service.
Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.